Φοβάμαι ότι μπορεί να ζήσουμε στην Ελλάδα σκηνές Ιταλίας με 5 και 6.000 κρούσματα την ημέρα, προειδοποίησε ο Μανώλης Δερμιτζάκης, καθηγητής γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενέβης. Μπορεί να φτάσουμε, και αυτό είναι το σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε, ότι είμαστε αυτό που έλεγαμε, είμαστε 2 βήματα μπροστά. Δηλαδή, εμένα με ανησυχούσε το γεγονός ότι θα είχαμε πολλά κρούσματα γενικά, και αυτό θα οδηγούσε, άσχετα με το πόσο καλό ή κακό είναι το σύστημα υγείας κάθε χώρας, αυτό θα οδηγούσε συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι θα ασθενούσαν, θα είχαν επιπλοκές και θα κατέληγαν. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεχάσει το πόσοι μπορούν να καταλήξουν ή όχι. Συζητάμε μόνο για το αν το σύστημα υγείας θα αντέξει. Χρειάζεται μείωση με τα μέτρα. Η σταθεροποίηση δεν φτάνει, ξεκαθάρισε ο καθηγητής, και επεσήμανε τι σημαίνει η κατάσταση εκτός ελέγχου. Βεβαίως. Αυτή ήταν η πορεία η οποία κάνουν όλες τις άλλες χώρες. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η πανδημία είναι σε μια έξαρση. Είναι, να το πω, ίσως και εκτός ελέγχου αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τόσο ελεγχόμενη αυτή τη στιγμή. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι να είναι εκτός ελέγχου, με την έννοια ότι αυτά που βλέπουμε είναι πριν πάρθουν τα μέτρα τα τελευταία. Ελπίζουμε ότι τα μέτρα αυτά θα το ελέγξουν κάπως. Το ερώτημα είναι, θα το ελέγξουν με την έννοια της σταθεροποίησης ή θα το ελέγξουν με την έννοια της μείωσης. Γιατί η σταθεροποίηση δεν φτάνει. Εκτός ελέγχου σημαίνει αυτό που βλέπαμε στην Ιταλία το Μάρτιο. Αυτό σημαίνει εκτός ελέγχου. Να μην μπορεί κάποιος να οργανώσει ένα σύστημα και να πηγαίνει με σχετικά απελπιστικές κινήσεις, είτε αυτές αφορούν την επιλογή των ασθενών. Στην Ιταλία βλέπαμε φορτηγά με νεκρούς. Μπορεί να τα ξαναδούμε αυτά. Και στην Ιταλία και μπορεί να τα δούμε στην Ελλάδα. Αυτό δεν πρέπει να το αποκλείσουμε. Μισό λεπτό, κύριε Δερμιτζάκη, γιατί αυτό που λέτε. Η εικόνα στην Ελλάδα ανησυχεί, μια και όπως φαίνεται είμαστε 2 με 3 εβδομάδες πίσω από την αντίστοιχη στην Ευρώπη. Δηλαδή έχουμε. Σιγά-σιγά συμβαίνει. Νομίζω ότι η Ελλάδα είναι 2-3 εβδομάδες πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, όπως πάνε τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Δηλαδή δεν πρέπει να το βλέπουμε ως καθυστέρηση με την έννοια ότι κάτι γίνεται στην Ελλάδα που γίνεται καλύτερα σε άλλες χώρες. Απλώς η Ελλάδα, λόγω και του καιρού, ίσως λόγω της ιδιοσυγκρασίας των πολιτών, έχει καθυστέρηση. Για όλους είναι νωρίς. Όλοι οι αριθμοί που βλέπουμε είναι νωρίς σε σχέση με αυτό που θα θέλαμε. Αλλά είναι προβλεπόμενοι. Θυμάστε, μια εβδομάδα πριν ήταν 600 κάτι τα κρούσματα. Σήμερα, χθες ήταν 1259. Είναι διπλασιασμός μέσα σε μια εβδομάδα.